Όπαν Gangnam Style. Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε δυναμικά με το ανανεωμένο τσαντήρι του σε ολοκένουργιο στούντιο και σκηνικό. Ο κόσμος που θέλησε να τον απολαύσει από κοντά ήταν και αυτή τη φορά πολλής. Σταθερή αξία. Τον αγαπάμε, γι' αυτό είμαστε και εδώ. Τα λέει τα πράγματα πολύ ωραία, αλλά δυστυχώς δεν τα ακούν όλοι. Να ήταν δυνατόν να τον ακούμε και να τον βλέπουμε κάθε μέρα. Είναι το κάτι άλλο, γι' αυτό και ήρθαμε. Γέλιο, τραγούδι, τα πρόσωπα της επικαιρότητας από κόσκινο με το μοναδικό χιούμορ του Λάκη Λαζόπουλου και ο ίδιος, χαρούμενος και ανακουφισμένος, μας μίλησε μετά την πρεμιέρα του, περιγράφοντας την προετοιμασία και τα συναισθήματά του. Ούτε μπορεί να φανταστεί κανείς τι άγχος έχω περάσει. Και ξέρεις, δεν είναι. Μην αρχίσω να τα λέω βαριέμαι. Είναι δικαιολογημένο αυτό που περνάω, αλλά όταν αποζημιώνουμε με αυτόν τον τρόπο. Ξεχνάω αυτό που είπα, τα πάντα. Είχατε άγχος. Τι είναι αυτά που λες. Μεταφερθήκαμε, αλλάξαμε στούντιο, δεν ξέρουμε πού είναι τα καλώδια που βγαίνουμε, που μπαίνουμε, που κάνουμε. Βέβαια, έγινε συγκλονιστική δουλειά εδώ για να στηθεί και να μεταφερθεί. Μεταφερόμαστε πάνω από ένα μήνα και ένα μισή μήνα. Έτσι. Και ο αδερφός μου και τα παιδιά και όλη η τεχνική κάναν τρομακτική δουλειά και να είναι όλα στην εντέλεια. Τα πάντα είναι και η διεύθυνση του. Η αγάπη του κόσμου σας δίνει δύναμη. Σε αυτό είναι ένα ερώτημα που πάει σε όλους τους καλλιτέχνες. Όποιος βγαίνει εδώ, για τον οποιονδήποτε λόγο, βγαίνει γιατί αυτός είναι ο λόγος. Αν ήταν, καθόμουν και έπαιζα και μόνος στο σπίτι. Θα έλεγα στην παρέα μου. Άλλωστε αυτή ήταν και η συμβουλή ενός φίλου μου, γιατί ξεκίνησε το τσαντήρι. Γιατί αυτά που λες στην παρέα σου, δεν τους κάνεις όλους μια μεγάλη παρέα. Αυτή η φράση έπαιξε μεγάλο ρόλο στο μυαλό μου. Ωχ, Θεέ μου! Πού είναι αυτό το παιδί τώρα? Ποιο παιδί? Το παιδί το βλαμμένο. Ποιο παιδί? Ένα παιδί βλαμμένο έχει αυτή η χώρα. Το ηλίθιο. Το κακό χρόνο να έχει. Σου είπα να μην κάθεσαι τα απογεύματα να βλέπεις τα παλιά βίντεο του Γιώργου. Η Χρύσα είναι κομμάτι της ζωής μου και είναι σαν ένα. Ξέρεις, πριν κάνω το τσαντήρι, τώρα το λέω, ήθελα να κάνω ένα κρεβάτι σπιτιού όπου να μπαίνουν γονείς και λοιπά και να είναι αυτό live. Τι συζητάνε τη νύχτα. Και ήθελα να το κάνω με τη Χρυσούλα. Τότε δεν μπορούσε η Χρυσούλα. Και όταν μπόρεσε, άρχισε να το πραγματοποιώ. Αλλά αυτό ήταν ένα κομμάτι που ήθελα να το κάνω με τα μεσονύχτα. Ήθελα 12 ώρα τη νύχτα. Ένα ζευγάρι, έναν αντρόγινο που να συζητάει αυτά τα προβλήματα. Και νομίζω ότι εκπροσωπεί αυτό το κομμάτι ακριβώς των σπιτιών. Και σιγά σιγά θα μπαίνουν και άλλοι άνθρωποι μέσα. Σιγά σιγά θα δούμε πώς θα εξελίσσεται ούτως ή άλλως. Υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη χημεία μεταξύ μας. Και δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι από αυτά τα ανεξήγητα. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα συνεχίζανε τόσο πολύ. Η Σουζό Σαπουντζάκη, που είναι ένα πρόσωπο, το οποίο πραγματικά σε όλη τη διαδρομή της έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά στον κόσμο. Και είναι, έχει αυτό που λένε έξω καρδιά, αλλά είναι αληθινό αυτό. Και αυτό το δικαιώνει ο χρόνος. Δεν το δικαιώνεις εσύ. Εσύ μπορεί να είσαι ό,τι θέλεις. Όμως θα πει ο χρόνος. Τι ξεχωρίζεται στο Λάκη Λαζόπουλο? Τα πάντα. Το γράψιμό του πρώτα. Το ταλέντο του. Τη φωνή του που είναι ιδιαίτερη. Τα πάντα και την εξυπνάδα του. Η ώρα μας θα σηκωθεί. Σηκώνεται κάτι όταν το σηκώνουν. Δεν ξέρω καμία χώρα να έχει σηκωθεί μόνη της. Θέλει βοήθεια. Δεν θέλει βοήθεια. Απαιτεί να καταλάβουμε ότι χωρίς δημιουργικούς ανθρώπους, χωρίς σκέψη, δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα. Με φωνές, ουρλιαχτά, κραυγές, δεξιά και αριστερά, δεν λύνονται τα προβλήματα. Θέλει ψυχραιμία, ψυχή και να μπορεί να διακρίνει κανείς. Το θέμα είναι ότι ο Έλληνας χάνει τον τρόπο να διακρίνει.